Θέμα ημερών η έναρξη των εργασιών για την αντιμετώπιση των ρηγματώσεων και των κατολιστικών φαινομένων στο ΒΟΑΚ, στο ύψος Κακιάς Τροφής, λίγο πριν τη Λιγαριά, καθώς και σε ένα ακόμη σημείο, στο ύψος του Χιτά Ηρακλείου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τις εργασίες αντιστήριξη του δρόμου να ξεκινούν άμεσα, όπως δήλωσε ο Γιάννης Καρνέσης. Εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και θα προχωρήσουμε άμεσα στην έναρξη των εργασιών. Καταρχήν θα πρέπει να τοποθετηθεί η κυκλοφοριακή σήμανση στην περιοχή του Χιτά και αμέσως μετά θα γίνει η ανάλογη σήμανση για την περιοχή της Κακιάς Τροφής. Στον Χιτά θα γίνεται με φανάρι, στην Κακιά Στροφή μάλλον με τον ίδιο τρόπο. Και νομίζω ότι έχουν τοποθετηθεί και έξυπνα φανάρια, δηλαδή όταν υπάρχει ένας φόρτος μεγάλος από το ένα ρεύμα, να δίνεται σε αυτό το ρεύμα μεγαλύτερη προτεραιότητα. Το Νοέμβριο του 2019, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τις ανησυχητικές αυτές εικόνες στο ΒΟΑΚ, λίγο πριν τη Λιγαριά, με τους οδηγούς να τρέμουν κάθε φορά που διασχίζουν το επίμαχο σημείο. Το Δεκέμβριο του 2019 ακολούθησαν ερευνητικές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις με τους ειδικούς να διαπιστώνουν ότι η πλαγιά σέρνει προς τη θάλασσα. Το έργο δεν ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 λόγω δικαστικής προσφυγής κατά της προκήρυξης του έργου, το οποίο ξεμπλόκαρε τον Αύγουστο του 2022. Μπορεί να καθυστερήσαμε λόγω αυτών των απρόβλεπτων συνθήκων που υπήρξαν, λόγω των προσφυγών δηλαδή, της προσφυγής που έγινε από μια εταιρεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έστω και τώρα το έργο θα προχωρήσει. Μετά από απίστευτες καθυστερήσεις και αφού χρειάστηκαν να περάσουν 3 χρόνια, το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία, ενώ στόχος των αρμοδίων είναι οι βασικές εργασίες να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Μεταξύ άλλων, θα κατασκευαστεί πασαλότυχος σε όλο το μήκος της Κακιάς Τροφής, ενώ το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 8 μήνες. Θα κατασκευαστούν και οι πάσαλοι προκειμένου να σταθεροποιηθεί γεωτεχνικά η περιοχή. Δεν χρειάζεται παραπάνω από 2 εβδομάδες για να εκτελεστούν, άρα μετά από αυτό η περιοχή θα είναι ασφαλής. Δεν θα έχουμε δηλαδή μετακινήσεις. Αυτό είναι που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Στη συνέχεια θα γίνει και ο κεφαλόδεσμος και ο τείχος. Πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, όσες εργασίες εμποδίζουν στην κυκλοφορία θα γίνουν στη συνέχεια μετά το Σεπτέμβριο.